Καλησπέρα φίλες και φίλοι, άλλη μια εκπομπή Take the Money and Run. Σήμερα έχουμε το Ντιμωρό, την Οκεανίδα, που είναι το συγκρότημα Εκπεσόντες 80. Πολλοί από εσάς μου γράψατε ότι είναι μια συνήθιστη εκπομπή. Άλλοι μου είχατε γράψει στο παρελθόν ότι θέλετε και να ακούσετε πιο πολύ τον καλλιτεχνικό κόσμο. Αν και έχουμε φέρει ζωγράφους, φέραμε σκηνοθέτες, τώρα η σειρά των μουσικών. Η επιλογή με τα συγκεκριμένα, τους Εκπεσόντες 80, είναι πρώτον γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ ο στίχος που χρησιμοποιούν. Η Οκεανίδα έχει καταπληκτική φωνή. Ο Βασίλης είναι ο γενικός έτσι συντονιστής και το όλο αποτέλεσμα και της μουσικής και το όλο αποτέλεσμα είναι καταπληκτικό. Αλλά πάνω απ' όλα για μένα είναι η πολιτική πλευρά του θέματος και το πώς αντιδρούν και τι είναι αυτά που λένε στα τραγούδια τους. Και γιατί είναι από τα γκρουπ που θεωρώ ότι μέσα σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση που ζούμε εκφράζουν μια μεστομένη πολιτική άποψη που δεν την εκφράζουν πολλοί καλλιτέχνες και γιατί να μην το λέμε και επώνυμοι που δεν έχουν πει τίποτε και κρατούν μια σιγή ηχθείως προς το παρόν. Παιδιά, χάρηκα που ήρθατε. Ευχαριστούμε που μας καλέσατε. Καταρχάς θα πούμε λίγα λόγια για εσάς. Από ποιος θα ξεκινήσει πρώτος? Ο Βασίλης. Ο Βασίλης ο Τιμωρός. Ναι. Τι να σας πω, πώς έχω αρχίσει τη μουσική, δηλαδή. Ναι, πόσα χρόνια ασχολείστε, γιατί ασχολείστε με αυτό το πράγμα και γιατί, μάλλον τους στίχους να μας πει ο Οκεανίδα. Γενικά έχω αρχίσει από 6-7 χρονών να γράφω γενικά στίχους, ναι. Όχι rap. Έχω αρχίσει να γράφω γενικούς στίχους, δηλαδή rap, rock, ρεμπέτικα, λαϊκά, τα πάντα. Όλο αυτό ξεκίνησε όταν άκουσα, είχε η αδερφή μου κάτι κασέτες, είχαν έρθει από την Αμερική και έκατσα και τις έψαξα, μιλούσαν για την ελευθερία τότε, που ήταν η ελευθερία όμως για τους Αφρικάνους που είχαν πάει στην Αμερική. Έκατσα λοιπόν λίγο και το έψαξα εγώ για την Ελλάδα, γιατί με ενδιέφερε τι γίνεται σε όλο τον κόσμο, αλλά με ενδιέφερε πιο πολύ τι γίνεται εδώ που μένω. Και έκατσα με αυτό το λόγο, έψαξα λίγο τι σημαίνει rap και βρήκα ότι οι στίχοι και οι ρήμες πρώτα απ' όλα δεν ξεκίνησαν από αυτό που μας είχαν πει. Δηλαδή ότι ξεκίνησαν από τους Αφρικάνους. Ότι ξεκίνησαν από τον Όμηρο. Δηλαδή ξεκίνησαν από τους Έλληνες, οι ρήμες και οι στίχοι. Και έτσι από αυτό τον τρόπο άρχισα να γράφω, να γράφω στίχους. Έβγαλα κάτι κασέτες 11 χρονών, 5η Δημοτικού, για πλάκα. Και μετά από 5 χρόνια, όλο αυτό δηλαδή, όλοι αυτοί οι κασέτες και αυτά που είχα κάνει, βρήκα κάτι ανθρώπους και με βοήθησαν να μπορέσω να κάνω κάτι παραπάνω. Να ασχοληθώ δηλαδή. Και με τη μουσική. Με τη μουσική πώς ασχολήθηκα. Ναι. Έγραφα από το 2000, είχα μπει σε στούντιο, είχα κάνει πολλά πράγματα ήδη, δηλαδή είχα βγάλει 3-4 CD, αλλά ερασιτεχνικά. Με ακούσαν κάτι παιδιά και μπήκαμε σε ένα διαγωνισμό. Κάναμε δηλαδή 3-4 κομμάτια και ξαφνικά με παίρνουν τηλέφωνο, μου λέει: έλα, είμαστε σε ένα διαγωνισμό με 1000 μπάντες σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε μπει σε διαγωνισμό. Εγώ δεν ήθελα βέβαια. Του λέω: τι, μου λέει με κανάλια, με από εδώ, από εκεί, δημοσιογράφους. Λέω: εγώ δεν είμαι για τέτοια. Λέει: τα έχουμε στείλει τώρα τα κομμάτια και έχουμε περάσει. Πήγαμε και από 1000 συγκροτήματα βγήκαμε πρώτοι. Και από εκεί άρχισε η επανάσταση μέσω της μουσικής δηλαδή. Και γιατί rap και όχι rock, ξέρω εγώ, ή ένα άλλο είδος μουσικής? Ενώ μπορούσα να γράψω και rock, έτσι, ντρεπόμουνα, δεν ήθελα εγώ να τραγουδήσω. Ήθελα να ραπάρω, δεν πίστευα ότι το είχα δηλαδή για rock. Μπορούσα να γράψω στίχους, αλλά όχι να τους τραγουδήσω τόσο καλά. Τότε δεν υπήρχε βοήθεια, δηλαδή ώστε να μπορέσω να κάνω κάτι, να βρω κάποιες φωνές, να δώσω τους στίχους μου και να τους πει κάποιος γνωστός ή κάποιος μη άγνωστος. Δεν υπήρχανε, σε πετούσαν όλοι. Τότε δεν υπήρχε βοήθεια από κανέναν, έπρεπε να έχεις λεφτά. Μάλιστα. Λεφτά δεν υπήρχανε, οπότε μένεις στην αφάνεια. Μάλιστα. Και εσύ Οκεανίδα? Εγώ επίσης ξεκίνησα από πολύ μικρή ηλικία να γράφω στίχους. Εμπνευσμένη και εγώ από την αρχαία φιλοσοφία, επειδή διάβαζα από μικρή και λόγω της μητέρας μου αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Έτσι εμπνεύστηκα και πήρα τα πρώτα μου βήματα και άρχισα να γράφω τους πρώτους μου στίχους. Μετέπειτα ασχολήθηκα μόνη μου, μπήκα σε κάποιες ομάδες μουσικής.
και έμαθα κάποια όργανα μουσικά. Είχα μια μεγάλη αδυναμία στο πιάνο και στη μελόδικα και με αυτά συνέχισα αρκετά μέχρι μεγάλη ηλικία. Προς τα έξω είναι η πρώτη φορά μαζί με τον Βασίλη, ας πούμε, που κάνω κάτι για να βγάλω... γιατί είμαι λίγο ένας ιδιότροπος, ιδιόρυθμος χαρακτήρας σε θέμα ότι είμαι λίγο πιο υπερβολικά ντροπαλή από ό,τι συνηθίζεται, ώστε να βγαίνω λίγο προς τα έξω. Τα ακούσματά μου ήταν πιο πολύ σε ξένη μουσική, σε soul, jazz και rock και έτσι ξεκίνησα, δηλαδή και το τραγούδι που έκανα ήταν πάνω σε αυτά. Τώρα είμαι το αντίθετο από τον Βασίλη. Μου είναι δύσκολο να κάνω rap, το προσπαθώ, το επιχείρησα, πιστεύω εντάξει, έχουμε ένα σεβαστό και καλό αποτέλεσμα και θα το συνεχίσουμε και θα το εξελίξουμε προς το καλύτερο. Για να καταλάβουν όμως οι φίλοι που δεν ξέρουν τα παιδιά τους εκπεσόντες 80, θα ακούσουμε πρώτα ένα τραγούδι τους, για να ακούσετε και τους στίχους και την όλη μουσική, και μετά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ασχολείσαι με το τι γινόταν πριν εκατομμύρια χρόνια. Τώρα δες τι γίνεται που όλοι είναι πιόνια. Κάποτε χτίζαν χωρίς στοιχεία. Τώρα τελειώνουν πανεπιστήμια. Μα πέφτει πολύ κάτι και πώς γίνεται. Παλιά ο βασιλιάς έπαιρνε την ευθύνη. Τώρα 300 βολεμένοι παραμυθιασμοί. Ηρωίνοι όσοι αντέχετε πίσω στα βουνά. Στην πόλη κανείς δεν θα μείνει. Υπνοτίζουν τα παιδιά μας και τους ξέρω ποιοι είναι. Χαοτίζουν τη γενιά μας ή το ποτισμένο πίνε. Συστήνονται προφήτες, κάτι σαλταρισμένοι. Το χρήμα έξυπνο σε κάνει πονηρέ. Έτσι νομίζεις ευθύνονται. Κάτι αφηνιασμένοι πράκτορες της Μοσάτυπες σκληρές. Ξυπνά τ' Αντάρτικο, τον Έλλην πολεμάς τον κάνεις βάρβαρο. Δώσε δύναμη κι άλλη σηκώνω λάβαρο. Ελευθερία ή θάνατος αφού σε μπάσταρδος. Ναι, ελευθερία ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος αφού σε μπάσταρδος. Που πατάει τα βήματά τους. Τύπο δροτιά ενάντια στο σύστημά τους. Αυτοί ζουν καλά μαζί και τα παιδιά τους. Σφαίρες ας γίνουμε που τεινάζουν τα μυαλά τους. Γίνομαι πότα που πατάει τα βήματά τους. Τύπο δροτιά ενάντια στο σύστημά τους. Αυτοί ζουν καλά μαζί και τα παιδιά τους. Σφαίρες ας γίνουμε που τεινάζουν τα μυαλά τους. Δίθεν δημοκρατικό, σαφώς χουντικό. Σε μια Ελλάδα που πεθαίνει για το μέτρητο. Συμφέροντα κουμάντα από τον οίκο το λευκό. Τι μοιάζει αλήθεια και τι είναι αληθινό. Αφεντικά εκμεταλλεύονται καθημερινά. Η εργατιά έχει γίνει δουλεία. Η πουτανιά έγινε κυρία. Αστέγη παντού χρηματοδοτούμε ένα συσίτια. Η εκκλησία ακολουθεί δίθεν το έργο του Θεού. Πιανού στα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολιτική παντού. Ποιο θα φάει ποιον για μια καρέκλα. Για να ζουν αυτοί καλά, λαέ τα λάθη του. Τώρα πληρωσέ τα. Μα φταίς κι εσύ, Έλληνα πολίτη, που δίνεις την ψήφο σου σε κάθε λεχρήτη. Φταίς κι εσύ για κάθε φτωχό, για κάθε κακό, για κάθε θάνατο. Η σιωπή είναι συνενοχή σε μια εποχή νεκρή που Ελλάδα αργοπεθαίνει. Μείνατε στο εγώ, ξεχάσατε το μαζί. Σε αυτό το τραγούδι νομίζω τα πιάσατε όλα, δηλαδή. Και τι δεν είπατε. Καταρχάς η σιωπή είναι συνενοχή. Αυτό δεν νομίζω να διαφωνεί κάποιος. Τους πιάσατε όλους. Δεν άφησε και κανένα, ναι. Για εξηγήστε λίγο τι γίνεται.
Γιατί εδώ από την εκκλησία, μασονία, η ατομική ευθύνη του πολίτη, και τι δεν είπατε. Προσπαθήσαμε λίγο να το φέρουμε στα μέτρα, στο αυτό ακριβώς που είπατε, να τα περιγράφει όλα σε μερικούς στίχους, που δεν ήταν και πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι, ήταν λίγο λιγότερο από τα υπόλοιπα. Προσπαθήσαμε να κάνουμε μια προσέγγιση θέματος και για την Εκκλησία και για τον κόσμο, την ατομική ευθύνη που είπατε μόλις, αυτό ακριβώς. Και για την πολιτική. Είστε θυμωμένοι με την κατάσταση? Φυσικά είμαστε ενοχλημένοι και θυμωμένοι, όπως πιστεύω και ένα μεγάλο ποσοστό των συνανθρώπων μας είναι εξοργισμένοι, ίσως να πω. Οργισμένοι, όχι θυμωμένοι. Οργισμένοι. Και προς Θεού δεν είμαστε εναντίον των χριστιανών και της Εκκλησίας. Απλά λέμε το τι γίνεται. Ναι, καλά, δεν μιλήσετε μόνο για την Εκκλησία εδώ πέρα. Θίξατε ένα σωρό πράγματα. Μιλάμε για πολλά πράγματα, γιατί όλα όσα γίνονται, έτσι πιστεύουμε, γιατί ποτέ δεν λέμε τα πιστεύω μας, να τα πιστέψουν όλοι, να ερευνήσουν, να δουν τι γίνεται. Ότι παντού υπάρχει αυτό το πράγμα που λέγεται μασονία. Και κανονικά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Δηλαδή πάμε στην εκκλησία, μασονία. Πάμε στις δουλειές, μασονία. Όπου και να πάμε υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι. Που έχει τύχει και έχω ακούσει ένα παλιό διδάσκαλό τους, τον Μανέα, τέλος πάντων, για να λέμε και ονόματα, και είχε πει ότι κάποιος, δεν είναι κακή, λέει, η μασονία. Όποιος μπαίνει μέσα, λέει, απλά γίνεται καλύτερο άτομο, γιατί, λέει, όταν το δούμε έξω στην κοινωνία, ντρέπεται να φτύσει, ντρέπεται να πετάξει σκουπίδι, γιατί είναι μέσα στη μασονία. Δηλαδή, εγώ σε αυτόν τον κύριο, γιατί δεν ξέρω μαζί ακόμα, να του πω, δηλαδή, εγώ που δεν είμαι μασόνος, θα φτύσω στον δρόμο ή θα πετάξω κάτι? Όχι. Οπότε δηλαδή, με βλέπουν σαν κατώτερο, επειδή δεν είμαι εκεί μέσα. Τα κανονίζουν όλα αυτοί δηλαδή, όπως θέλουν. Καλά, αυτό το λένε άλλοι, χρησιμοποιούν διαφορετικά λόγια για αυτή την κατάσταση, αλλά εγώ θέλω να μείνω στο εξής. Λέτε, η σιωπή είναι συνενοχή. Αυτό δεν σε αναγκάζει κάποιος, είτε είναι παγκοσμιοποιητής, είτε είναι μασόνος, είτε είναι της νέας τάξης πραγμάτων γενικότερα. Δεν σε αναγκάζει να σιωπάς, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν θέλουν αυτοί συγκεκριμένα, δεν θέλουν να σωπαίνεις. Τους αρέσει να εναντιώνεσαι. Αυτό θέλουν, να εναντιώνεσαι. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν αυτό το πράγμα, έτσι, αλλά τους αρέσει να εναντιώνεσαι. Δεν τους αρέσει ούτε αυτό να είναι σιωπή. Θέλουν να τους πολεμήσεις. Για να δει ο κόσμος ότι υπάρχουν, και ότι υπάρχουν και ότι δεν μπορείς να τους κάνεις τίποτα. Γιατί όλα τα ελέγχουν αυτοί. Οπότε θέλουν να εναντιωθώ. Εγώ θα εναντιωθώ. Την επόμενη μέρα τι θα γίνει όμως? Η μουσική δεν είναι αυτό που κάνετε εσείς, δεν είναι, ερχόσαστε ενάντια σε μια κατάσταση. Ερχόμαστε σε πολλές καταστάσεις ενάντια, αλλά το θέμα είναι ότι μέσα από αυτά τα κομμάτια, εγώ προσωπικά δηλαδή για αυτά που έχω περάσει, γιατί τώρα είναι μαζί μου η Οκεανίδα και της είχα πει, θες σίγουρα, γιατί εμένα μου έχει γίνει πόλεμος πολλά χρόνια πάνω σε αυτό το θέμα. Μου είχαν τύχει να υπογράψω σε δισκογραφική, όπως μου είχε τύχει να με προτείνουν δύο άτομα να περάσω την κεφαλή μου κάτω από εκεί μέσα, που είναι όλοι αυτοί, έτσι, και δεν το έκανα. Από όταν λοιπόν ούτε υπέγραψα στη δισκογραφική, ούτε πέρασα το κεφάλι μου από εκεί μέσα, πηγαίναν όλα προς την κατηγούσα, ξαφνικά. Εκεί που σας είπα, δηλαδή σε 1000 συγκροτήματα βγήκαμε πρώτοι. Είχαμε 5.000 άτομα σε κάθε συναυλία, με ελεύθερη είσοδο. Μας πληρώνανε χορηγοί. Αλλά όταν βγάζουν 10.000 ευρώ κάποιοι στην πλάτη σου και σου πετάνε ένα ψίχουλο, τότε όχι, δεν υπογράφεις, φεύγεις. Γιατί αυτοί θα χάσουν περισσότερα, εσύ θα χάσεις τα 200 ευρώ. Θα δουλέψω και θα τα βγάλω. Αυτοί θα χάσουν περισσότερα. Απλά μετά σε ρίχνουν μουσικά. Και προσωπικά από ό,τι μπορούν να δουν το τι γίνεται στη μουσική βιομηχανία, όποιος λέει αλήθειες είναι στον πάτο. Όποιος λέει ψέματα, όποιος μιλάει για ναρκωτικά, για βία και όλα αυτά,
είναι στο 100% και έχει λεφτά. Εννοείς να εκθιάζει τη βία και τα ναρκωτικά. Ναι, όχι να τα, να τα εκθιάζει, να τα μιλάει υπέρ τους, ας πούμε, όχι κατά. Να είναι υπέρ όλων αυτών που μολύνουν την ανθρωπότητα. Και αποχαυνώνουν τον κόσμο. Καλά, για κυκλώματα στον χώρο της τέχνης μου έχουν μιλήσει πολλοί φίλοι και κλειμένοι. Και όχι μόνο στη μουσική, το μου έχουν πει και για τη ζωγραφική. Και να γίνει και εκπομπή στον χώρο, για τον χώρο της ζωγραφικής και πώς λειτουργούν τα κυκλώματα στη ζωγραφική, για παράδειγμα. Το βλέπουμε αυτό το πράγμα. Εσύ δηλαδή, Βασίλη, πιστεύεις ότι είναι κάτι στημένο αυτό, ας πούμε, το οποίο έχει ένα συγκεκριμένο στόχο? Όλα στημένα είναι. Γιατί όταν είμαι εγώ, είμαι έτοιμος να μπω σε μια δισκογραφική και μου λένε θα πεις αυτό το κομμάτι, π.χ. ή θα φοράς αυτά τα ρούχα, θα στα περιοδικά θες να σε βγάλουμε ότι έχεις παντρευτεί την τάδε, ξέρω εγώ. Καλά, αυτό το κάνουν για εμπορικούς λόγους. Δεν μπορεί να το κατάλαβες τι εννοώ. Ναι, δηλαδή, για να πουλήσει καλύτερα, σου λέει εντάξει, βάλε ένα ρούχο χι. Όχι, γιατί αυτά τα ρούχα έχουν συγκεκριμένα σύμβολα και πράγματα πάνω τους. Δεν είναι απλά ρούχα. Τι σου προτείνουν, δηλαδή? Σου προτείνουν να βάζεις ρούχα με μάτια πάνω. Το κομμάτι. Ναι. Περίεργα, που είναι κατά της ανθρωπότητας πάντως όλα αυτά. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να φορέσω μια μπλούζα π.χ. της Ινδονησίας ή της Αφρικής που παίρνουν ένα ευρώ στις 10 ώρες και πεθαίνουν όλοι εκεί πέρα και εγώ μετά να τη φορέσω αυτή την μπλούζα. Δεν μπορώ να τη φορέσω αυτή την μπλούζα, γιατί κάποιοι κερδοσκοπούν απέναντι σε αυτούς και μου δίνουν αυτή την μπλούζα να τη φορέσω. Εγώ είμαι ενάντια σε αυτό το πράγμα. Δεν θέλω να τη φορέσω. Βάζεις δηλαδή ένα σύμβολο δικό σου, έτσι, να το φτιάχνουν κάποιοι άλλοι, που αυτοί οι άλλοι όμως πεθαίνουν. Και μετά τη φέρουν σε μένα, με μακιγιάρ μου κάνουν ουράν, να φαίνομαι λαμπερός εγώ, την ώρα που όλα αυτά που φοράω πάνω μου, αυτοί αυτά που τα φτιάχνουν πεθαίνουν. Τι να κάνω να τα φορέσω όλα αυτά? Το σύμβολο, ποιο μάτι δηλαδή, γιατί να το φορέσω αυτό πάνω μου? Ναι. Τι θα μου προσφέρει? Η ενεργοποίηση του τρίτου ματιού δηλαδή θα με κάνει έξυπνο? Αν σε άκουγε κάποιος, σου έλεγε είναι συνωμοσιολογία όλα αυτά. Ας πει ό,τι θέλει. Το έχω ψάξει το θέμα αυτό και δεν έχουν φάει εμένα. Εγώ είμαι ένας ταπεινός άνθρωπος. Έχουν φάει άλλους κι άλλους. Όπως έχουν φάει ένα συγγενή μου πιο παλιό, τον Καζαντζίδη. Οι ίδιοι τον φάγανε. Όπως και πολλούς άλλους, για να μην αναφέρω. Η ραπ σαν είδος μουσικής είναι, θεωρείς, απευθύνουν και στην Οκεανίδα βέβαια, μην νομίζω ότι είναι, παραμιλούμε και αυτά, ότι είναι, εκφράζει, ας πούμε, έτσι μια αντίδραση, ας πούμε, σε ό,τι γίνεται. Φυσικά. Γιατί έχουμε δει και το αντίθετο, δηλαδή πρόσφατα είδαμε ράπερ του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, διόρισε όλο το ΣΟΥ στο δημόσιο. Καλά, ναι. Υπάρχουν πολλά. Η πιο καλή... Ναι, δουλεύει και στη γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Γραμματέας και διόρισε όλου του την οικογένεια. Ναι. Εντάξει, αυτά είναι τα κυκλώματα που είπαμε και πριν τα αναφέραμε. Και είναι γενικότερα όπως λειτουργεί όλο αυτό το πολιτικό σύστημα. Που βολεύουν ο συγγενής του συγγενή, το συγγενή και οι υπόλοιποι είναι στην άκρη. Όχι, αυτό έκανε ιδιαίτερη εντύπωση γνωρίζοντας το είδος της μουσικής. Λόγω του ότι ήταν ακριβώς και είναι κάτι που ξέρουμε ότι αντιδράστε τα πράγματα. Η ραπ, όπως πιστεύω και όλα τα είδη μουσικής, έτσι, απλά πόσο μάλλον η ραπ είναι μια μουσική επαναστατικού ύφους που εκφράζει ανησυχίες. Έχει κοινωνικά μηνύματα, έχει πολιτικά μηνύματα, έχει προσωπικά μηνύματα του καθενός βάσει βιωμάτων του και εμπειριών. Ελεύθερη σκέψη έχει. Ναι, σίγουρα ναι, είναι ελεύθερη σκέψη γιατί είναι το κοινός free που έχουν στη ραπ μουσική, δηλαδή ελεύθερη σκέψη. Πιστεύω όμως αυτό που προβάλλεται περισσότερο είναι αυτός ο εκθιασμός προς τα ναρκωτικά, τη βία, τα όπλα. Το οποίο έχουν και πολλούς ακόλουθους, έτσι. Τους ακολουθούν πιστά και έχει μια απήχηση μεγαλύτερη από ό,τι έχουν οι υπόλοιποι. Κάποια παιδιά που βλέπω και εγώ ίδια που προσπαθούν να δώσουν κάποια μηνύματα με βάση, τα οποία έχουν ουσία
και δεν είναι ανούσια όπως τα περισσότερα που ακούμε και βλέπουμε ότι έχουν και επιβράβευση από πολύ κόσμο. Mm-hmm. Καταρχήν το 80%, το 80% της ραπ στην Ελλάδα είναι πλούσιοι. Mm-hmm. Δεν είναι, οπότε, όχι ότι έχω πρόβλημα με τους πλούσιους, έχω πρόβλημα με τους πλούσιους που βγάλαν λεφτά στις πλάτες άλλων. Ξέρω και πλούσιους που πασχίσανε και ξεκινήσαν από το μηδέν και δουλεύοντας γίνανε πλούσιοι. Οι πιο πολλοί όμως πλούσιοι, όπως έχουμε δει, βγάλαν τα λεφτά αλλιώς. Να μιλήσουμε για εφοπλιστές που σκοτώναν φάλινες και φώκες και έτσι κάναν τα πρώτα τους χρήματα και πήραν πάρα πολλά εκατομμύρια, και ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Έτσι ξεκινήσαμε. Και όλοι αυτοί τώρα σπονσοράρουν ένα ραπάρ και του λένε πες αυτά. Και άμα κάτσει κάποιος και ψάξει συγκεκριμένα τραγούδια ραπ, είναι είτε από βιβλία, είτε από κάποιον άλλον άνθρωπο. Δεν είναι δικά τους. Το ραπ δηλαδή πρέπει να είναι από σένα. Το ραπ σημαίνει αρχίζω μάχη με όλα, είμαι κατά των πάντων. Εγώ έτσι όπως το έχω δει. Δηλαδή κατά των πάντων ήταν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Κατά των πάντων. Που ήταν υπέρ του δικαίου, πηγαίναν σε μια πλατεία και μιλούσαν ελεύθερα και χωρίς λεφτά. Τέτοιο ραβ δηλαδή κάνουμε εμείς. Όπως και οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, για αυτούς που ξεχνάνε, είναι αναρχικοί, θεωρούνται. Τώρα οι αναρχικοί που βλέπουμε, τα σπάνε, τους λένε άπλητους, αριστερούς, ενώ ο αναρχικός δεν έχει καμία σχέση με όλα αυτά. Με αυτά που μας λένε τώρα για τον αναρχικό. Mm-hmm. Αναρχικοί ήταν οι Έλληνες φιλόσοφοι, επειδή ήταν κατά των πάντων. Ήταν υπέρ του δικαίου. Τώρα τον αναρχικό μας τον έχουν κάνει να φαίνεται αλλιώς. Να φαίνεται αν θέλει να σκίζει σημαίες, να καίει σημαίες, ενώ δεν είναι έτσι. Εσείς δεν είστε κατά αυτών των πραγμάτων, δηλαδή ο στίχος σας δεν είναι, στηρίζει και το θέμα της, και το θέμα της πατρίδας και το... Εννοείται, ναι. Γιατί είμαστε Έλληνες. Ναι. Και άμα δεν ήμασταν και Έλληνες, εγώ προσωπικά θα ήμουν φιλέλληνες. Mm-hmm. Γιατί έχουμε ένα πολιτισμό. Σε όλη τη γη υπήρχαν ελάχιστοι μετρημένοι στα δάχτυλα πολιτισμοί. Οπότε μου αρέσει που είμαι από εδώ. Άσχετα αυτά που ακούω, είσαι φασίστας, όποιος είναι Έλληνας πρέπει να είναι φασίστας, χρυσαυγίτης. Δηλαδή βάζουν ταμπέλα σε αυτόν που είναι Έλληνας. Ενώ δεν είναι έτσι. Γιατί νομίζω ότι βάζουν ταμπέλα? Βάζουν ταμπέλα γιατί τους φοβίζει αυτό το πράγμα. Τους φοβίζει, σου λέει εσύ ποιος είσαι, ξέρω εγώ. Εγώ είμαι από εκεί. Εσύ που είσαι από εκεί, πες μας και εσύ κάτι για τον πολιτισμό σου. Όταν κάθομαι και μιλάω με φίλους μου καλούς από την Αρμενία, από τη Σερβία, δηλαδή δεν υπάρχει αυτό να μου πούνε να κράξουν την Ελλάδα. Συζητάμε για τους πολιτισμούς μας. Τι έχει κάνει ο Αρμένιος, τι έχει κάνει ο Έλληνας, τι έχει κάνει ο ένας ο άλλος. Και συζητάμε. Και αυτό είναι το όριο δηλαδή. Που αυτό όμως χάνεται τώρα, γιατί όλοι είναι φασίστες με τους Έλληνες. Εγώ που βλέπω καθαρά αυτό βλέπω. Και δεν ξέρω και γιατί είναι φασίστες με τους Έλληνες. Όπου βλέπουν τη σημαία, φασίστα σου λέει. Αυτός το λένε Έλληνες ή ξένοι? Και Έλληνες και ξένοι. Mm-hmm. Επομένως δέχεσαι κι εσύ και οποιοσδήποτε μία μορφή φασισμού, ακόμα και από τους ίδιους τους Έλληνες, τους πατριώτες. Γιατί έχουν μπερδέψει το ότι να αγαπάς την πατρίδα σου και να σε ενδιαφέρει και να δηλώνεις με υπερηφάνεια ότι εδώ είναι ο τόπος σου και θες να υπερασπιστείς τον τόπο σου και τα πιστεύω σου, σου αμέσως σου προσθέτουν ταμπέλα του εθνικιστή, του φασίστα, του φασίστα. Και μα πεις ότι είσαι φιλοπάτρης. Και μετά έτσι, πάμε σε κομματική παράδειγμα. Απλά σου λέει, είσαι με τον τάδε, ξέρω εγώ. Αυτή είναι. Ναι, το κακό είναι ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει τι είναι φιλοπατρία, τι είναι εθνικισμός και τι είναι πατριωτισμός. Τα έχουν μπερδέψει. Είναι διαφορετικές έννοιες. Άλλο να είσαι φιλόπατρος άνθρωπος, άλλο να είσαι εθνικιστής. Ο εθνικιστής σαφώς και είναι λίγο πιο βαριά η απόδοση που πρέπει να δώσουμε σε. Και την έννοια του. Και για εσάς τι είναι φασισμός? Για μας τι είναι, ναι, φασισμός? Ναι. Φασισμό, πιστεύω ότι το φασισμό τον έχουν όλοι οι άνθρωποι μέσα τους. Mm-hmm. Αλλά με διαφορετικά τεκμήρια τον έχουν το φασισμό μέσα τους. Mm-hmm. Φασίστας είναι και κάποιος που επιβάλλει τη γνώμη του. Δηλαδή είμαστε στη δουλειά και σου λέει το αφεντικό αυτό θα κάνεις. Ενώ εσύ μπορείς να το κάνεις αλλιώς καλύτερα. Και αυτό φασιστικό είναι. Mm-hmm. Όταν σου λέει ένας άνθρωπος μια σκέψη του και του λες όχι δεν είναι έτσι,
και του λες έτσι είναι. Πάλι φασισμός είναι αυτό. Mm-hmm. Η επιβολή. Το να είσαι αυταρχικός, ας πούμε. Αυταρχικός, η επιβολή. Να σου λέει ο άλλος τι να κάνεις, δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό θεωρώ φασισμό. Και γι' αυτό πιστεύω ότι οι Έλληνες, οι καθαροί Έλληνες, δεν είναι φασίστες. Γιατί ανέκαθεν εδώ πέρα αιώνια πολεμάμε το φασισμό. Δεν γίνεται να είμαστε φασίστες. Δεν ξέρω πώς το εννοούν κάποιοι, έτσι όπως το καταλαβαίνω εγώ. Ότι Έλληνας και φασίστας δεν γίνεται. Mm-hmm. Έτσι κι αλλιώς η γενέτειρα του φασισμού είναι η Ιταλία. Έτσι κι αλλιώς, επί εποχή Μουσολίνη και πώς ξεκίνησε και βγήκε. Και πάλι ξεκίνησε από ένα έμβλημα που είχε η Ιταλία και το είχαν ονομάσει φάσις τότε στα Ιταλικά και μετά βγήκε ο φασισμός επί Μουσολίνη που ήταν. Επομένως, μια χώρα που δεν έχει γεννηθεί ο φασισμός εδώ πέρα. Γενικά τα ισμός δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Ναι, 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 ακριβώς. Ναι. Όλα. Ρατσισμός, όλα, όλα. Όλα. Πιστεύω ότι πρέπει να πολεμάμε κατά αυτόν. Όλο. Το κακό είναι ότι δεν υπάρχει ένωση, δεν υπάρχει συνεννόηση, δεν υπάρχει αλληλεγγύη, δεν υπάρχει κατανόηση με τίποτα. Έχουν μπερδέψει τις έννοιες, τα σύμβολα. Τα σύμβολα όλα, τα έχουν αλλάξει, τα έχουν πλάσει. Κάποια μεγαλύτερα κλιμάκια στη χώρα μας, όπως τους βολεύει, ώστε να τα πλασάρουν στον κόσμο και τους δίνουν αυτή τη τροφή. Mm-hmm. Αυτό όμως ο κόσμος επιλέγει. Πάντα εγώ θεωρώ ότι επιλέγεις ως ένα βαθμό τι να ακούσεις. Για παράδειγμα, το λέω και με τις τηλεοράσεις. Την κλείνεις. Κουμπί έχει. Αν δεν θες να το δεις, έτσι δεν είναι, δεν σε υποχρεώνει κάποιος. Αυτό τουλάχιστον είναι. Τη βλέπεις εσύ, όταν τη κλείνεις, σε βλέπει εκείνη μόνο. Α, ναι, εντάξει, εντάξει, το ψηφιακό σήμα και αυτά λες. 9-10 χρόνια να δω τηλεόραση, δεν μου αρέσει καθόλου. Το θεωρώ ένα γελίο σκεύασμα που θα μπορεί και ανούσιο να το έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Α, και κάνουμε τηλεόραση τώρα εμείς. Μιλάω για την τηλεόραση που θέλουν να μας δώσουν και με αυτά που μας δείχνουν στη τηλεόραση. Ακόμη. Όπως είπατε, έχουμε και την επιλογή. Θα επιλέξεις τι θέλεις να δεις. Το κακό είναι με αυτά που μας δίνουν. Προσωπικά δεν υπάρχει τίποτα που να μου κεντρίζει το ενδιαφέρον να κάτσω να δω. Εκτός από ότι έβλεπα το National Geographic, ας πούμε, που έβλεπα τα ζώα. Δεν με διέφερε, ας πούμε, τίποτα άλλο να κάτσω να δω. Mm-hmm. Δεν μου άρεσε κάτι. Και όλη αυτή η ύπνωση που κάνουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που είμαι κατά και αυτών. Γιατί κρύβουν πολλά πράγματα, δίνουν ό,τι θέλουν να δώσουν στον κόσμο, δημιουργούν ψεύτικες ειδήσεις, δηλαδή αναλήθειες και ψέματα ακόμη και εκεί. Οπότε για ποιος ο λόγος εγώ να κάτσω να πατήσω αυτό το κουμπάκι και να δω 2, 3, 10 και 15 ανθρώπους. Να λένε ψέματα. Να λένε ψέματα. Mm-hmm. Και τα έχουν βγάλει αυτά. Υπάρχει ένας φίλος μας ερευνητής, ο Πάνος ο Καλδής, mm-hmm. από τους αντιμεταξίτες. Mm-hmm. Έτσι που τα έχει βγάλει αυτά τα πράγματα. Τι είναι η αντιμεταξίτες? Κατά της νέας τάξης. Mm. Βέβαια, εγώ είμαι κατά και της νέας και της παλιάς. Mm. Και καμιά φορά αναρωτιέμαι, λέω, γιατί κατά της νέας τάξης μόνο και όχι κατά της παλιάς? Γιατί το ίδιο πράγμα είναι. Mm. Κάποιοι νομίζουν ότι νέα τάξη είναι νέο ημερολόγιο, παλιά τάξη παλιό ημερολόγιο. Αλλά δεν είναι έτσι. Mm. Η νέα τάξη είναι νέα τάξη. Δηλαδή πήρε την κυβέρνηση από την παλιά τάξη. Αυτό ξεκίνησε από την Αμερική. Και οι δύο αδελφότητες είναι όμως. Mm. Και οι δύο το κακό μας θέλουνε. Οπότε απλά ήταν 300 οικογένειες και έχουν μείνει 100 τώρα. Το μόνο καλό είναι αυτό, ότι φαγώνονται και μεταξύ τους. Ναι. Αυτοί που ελέγχουν. Και άρα πιστεύει δηλαδή ότι ζούμε σε έναν ολοκληρωτισμό της νέας τάξης πραγμάτων. Ο οποίος πώς μας κάνει στην καθημερινότητα. Όχι σε παγκόσμιο, δεν πιστεύω ότι το ζουν όλες οι χώρες. Mm-hmm. Πιστεύω δηλαδή Κούβα, Κουβέιτ, Ιράν είναι ελεύθερες από αυτά τα πράγματα. Η Κορέα, άσχετα άμα του συμπαθώ ή όχι, mm-hmm. σαν λαούς, αλλά είναι ανεξάρτητοι. Γιατί δεν έχουν τραπεζίτες, δεν έχουν αυτό το ότι ό,τι κόμμα βγαίνει πρέπει να είναι μέσα στη μασονία. Εδώ πέρα στην Ελλάδα δύο κόμματα υπάρχουν που λένε να υπογράφεις ένα χαρτί ότι δεν είσαι μασόνος για να μπεις, mm-hmm. άσχετα βέβαια αν όλοι οι αρχηγοί των κομμάτων,
όλοι, δεν υπάρχει ούτε ένας, είναι όλοι, έχουν περάσει κάτω από αυτή την πορτούλα. Και πώς το ξέρεις εσύ αυτό, Βασίλη? Το ξέρω. Mm. Εντάξει, υπάρχουν πολλά παιδιά που κυνηγούνται ακόμα, που έχουν μπει σαν κατάσκοποι και έχουν φύγει μετά από εκεί πέρα. Έχουν και δέχονται είτε απειλές είτε τα βάλια. Έχουν δηλωθεί και τα ονόματά τους. Δηλαδή, αν κάτσετε και ψάξετε σε κάποια συγκεκριμένα site στο ίντερνετ μέσα, που ασχολούνται, που είναι κατά της μασονίας και του σιωνισμού και όλων αυτών των αδελφοτήτων, τέλος πάντων, έχουν δημοσιοποιηθεί έγγραφα που γράφουν ονόματα πολλών πολιτικών. Για εδώ, για την Ελλάδα μιλάω, που είναι μέσα. Και ο στόχος ποιος είναι σε όλα αυτά? Ο στόχος ποιος είναι? Τα λεφτά. Παίρνουν χρήμα και ζουν μια χαρά χαρισάμενοι εκείνοι. Γι' αυτό και θα δείτε μέσα ότι οι περισσότεροι που είναι γιατροί, είναι δικηγόροι, είναι υψηλά εφιστάμενα πρόσωπα όσον αφορά τον επαγγελματικό... Όσον αφορά τα υψηλό βαθμό στελέχη. Mm-hmm, ναι. Οι κατώτεροι μπορεί να είναι και σαν και εμένα, ένας απλός βοηθός τυπογραφείου, ας πούμε, που τους χρειάζονται για αυτούς, γιατί αυτοί κάνουν την περισσότερη δουλειά. Αυτοί που δεν έχουν τα λεφτά κάνουν την περισσότερη δουλειά για να αναγνωριστεί. Εγώ έτυχε και είχα ένα συγγενικό μου πρόσωπο, για να τα λέμε και έτσι, μέσα στη Λέσκη Lions. Δεν θέλω να πω ποιος είναι, βέβαια. Δεν χρειάζεται τώρα, ξέρω. Και μου είπε, Βασίλη, μέσα σε ένα χρόνο, καταφέραμε και τους δώσαμε 1.000.000 ευρώ. 1.000.000 ευρώ. Και λέω, ωραία, και, ξέρω, τι κατάφερες που το έκαμες? Τίποτα, λέει. Γι' αυτό κιόλας μετά έφυγα. Δεν φεύγεις όμως. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι αν δεν σε διώξουν οι ίδιοι και φύγεις μόνος σου, δεν φεύγεις. Σε κρατάνε και σε θεωρούν ότι είσαι εν ύπνο. Δηλαδή ότι κοιμάσαι. Και κάποια μέρα θα ξαναξυπνήσεις και θα πας μαζί. Ωραία, αυτά εντάξει. Αλλά ο στόχος όλων αυτών των πραγμάτων, δηλαδή τι είναι το κρίμα? Αφού έχουν λεφτά. Θέλουν κι άλλα. Μα όλοι αυτοί τι κάνουν? Θέλουν χρήμα, συνέχεια περισσότερο. Αυτό δεν μπορούμε να καταλάβουμε κι όλοι εμείς. Τι το θέλουν αυτό? Θα το πάρουν στον τάφο τους, θα το δώσουν σε άλλες γενιές? Κάποιες φορές κι εγώ είμαι πολύ περίεργος. Βλέπω φωτογραφίες καπιανού του 1800, ασπρόμαυρες φωτογραφίες, γιατί έχει τύχει και εγώ σπουδάσει και φωτογραφία. Τις πρώτες φωτογραφίες τις βγάζαμε με τον ήλιο. Βάζαμε μια λάμπα, μια κουρτίνα μέσα σε ένα κουτί και μια φωτογραφία βγαίνει σε 12 λεπτά. Έχουν εμφανιστεί τέτοιες φωτογραφίες και δείχνει ένα πρόσωπο που ζει τώρα, εν έτη 2015, να ζει το 1800 και να είναι ο ίδιος. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Δηλαδή είναι ανεξήγητο. Σε στέλνει σε τρελάδικο? Είναι κάτι περίεργο? Δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό μου φαίνεται πολύ περίεργο πως έχει γίνει. Καλά, υπάρχουν και ισοσίες. Ναι. Υπάρχουν και ισοσίες, αλλά αυτό λέω, είναι πολύ περίεργο. Εντάξει, τι να πω, ότι είναι ονόβεως, όχι. Ότι είναι ρομπότ, που έχουμε δει και κάτι βίντεο που φτιάχνουν άνθρωπο ρομπότ, που υπάρχουν και βιντεάκια κανονικά μέσα από το στρατό της Αμερικής που δίνει κανονικά ρομπότ, ζώα ή ανθρώπους κανονικά να είναι κρεμασμένοι σαν μαριονέτες και να τους κινούν και μετά τους δείχνει να τους βάζουν σώμα. Πώς θα το ξεχωρίσει ένα τέτοιο άνθρωπο? Κλωνοποίηση, όπως κάνουν σε πολλά σημαντικά πρόσωπα για εκείνους που κάνουν την κλωνοποίηση. Όπως κάνανε για τους ανθρώπους. Όπως τώρα... Καλά, κάνουνε. Φημολογείται ότι και ο Πούτιν είναι κλόνος ο συγκεκριμένος. Ότι τον Πούτιν τον κανονικό το σκοτώσανε πριν 2.5 χρόνια. Έφερε ένα παράδειγμα το οποίο κυκλοφόρησε και όλες σαν... Καλά, αυτό όμως μπορεί κάποιος να πει, ναι, αυτό έχει κυκλοφορήσει. Ναι, ναι, γι' αυτό και το δεν λέω κάτι που δεν έχει κυκλοφορήσει, λέω κάτι που έχει κυκλοφορήσει. Ναι. Σαν είδηση, το οποίο μπορεί να γνωρίζει ο κόσμος, θα το έχει ακούσει σίγουρα. Αυτό υπάρχει, υφίσταται η κλωνοποίηση. Το γνωρίζουμε. Ναι, βέβαια. Επομένως, πώς να καταλήξει εκεί σε κάτι πιο απλό? Με αυτό. Είδες μια φωτογραφία του 1800, είδες μια φωτογραφία του 2015. Η επιστήμη έχει εξελιχθεί όμως. Δηλαδή, έχουμε την κβαντική μηχανική που σου λέει ότι ζούμε σε τρεις διαστάσεις. Παρόν, παρελθόν και μέλλον ταυτόχρονα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι. Μπαίνουμε και σε άλλα πεδία σκέψης, ίσως πιο περίπλοκα. Δεν είναι απαραίτητα συνωμοσία, αυτό θέλω να πω, ή να είναι κάτι που κυριαρχεί, ξέρω εγώ, ή είναι και εξέλιξη της επιστήμης. Είναι και εξέλιξη, αλλά
πού θα μας οδηγήσει αυτή η εξέλιξη. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι άσχημη η εξέλιξη. Έτσι όπως προχωράει η εξέλιξη δηλαδή, χάνεται η ανθρωπότητα. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να χαθεί η ανθρωπότητα. Θέλουμε να εξελιχθεί η ανθρωπότητα. Οι μηχανές λογικό είναι να εξελίσσονται. Και πώς μπορεί να εξελιχθεί η ανθρωπότητα για εσάς? Πώς να εξελιχθεί η ανθρωπότητα? Ξέρω εγώ, να τους πω να έρθουν κάποια στιγμή να δουν τι μπορούν να κάνουν κάποιοι άνθρωποι στη δουλειά που κάνουν πιο γρήγορα και από μηχανές πολλά πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει μηχάνημα. Το μηχάνημα κάπου σταματάει. Mm-hmm. Ο άνθρωπος είναι πιο ακούραστος από ένα μηχάνημα. Ένας άνθρωπος γερός όμως. Δηλαδή, ένα μηχάνημα θέλει σέρβις συνέχεια. Ένας άνθρωπος που δουλεύει ακατάπαυστα 60 χρόνια. Θέλει και αυτός το σέρβις. Μετά πάει στο νοσοκομείο, παίρνει χάπια, εντάξει. Ναι, αλλά πολλοί δεν πάνε. Και βλέπεις τον άλλον προσωπικά, εγώ που ήμουν και στην τυπογραφία, υπάρχει ένας μηχανικός που είναι 80 χρονών, περπατάει κούτσα-κούτσα, μόλις έρχεται όμως και πιάνει τη μηχανή, τρέχει. Δηλαδή η δουλειά του δίνει ζωή. Mm-hmm. Ένα μηχάνημα χαλάει όμως. Αυτός σε 80 χρόνια δεν έχει χαλάσει ούτε μια φορά. Ναι, εντάξει, είναι καλά, ανθρώπους. Υπάρχει και αντίλογος. Αλλά αυτό είναι για το κομμάτι της τεχνολογίας γενικότερα. Η τεχνολογία δεν... θα χρησιμεύσει, αλλά πού θα χρησιμεύσει, δηλαδή τι θα κάνουμε, θα φτιάξουμε ένα κλόνο, θα φτιάξουμε ένα ρομπότ, κάτι, πού θα μας ωφελήσει. Δηλαδή θα έχουμε υπηρέτρια ένα ρομπότ, θα έχουμε στις δουλειές ρομπότ, τι θα γίνει. Πιστεύω η σωστή χρήση και ο σωστός χειρισμός έχει να κάνει με όλο αυτό και η τεχνολογία χρειάζεται. Γιατί εντάξει, μας έχει βοηθήσει σε πολλά πράγματα πιστεύω, βέβαια έχει... Σε τι όμως. Έχει σκοτώσει να το πω και πολύ κόσμο, έτσι, τα προγράμματα HARP και... όλα αυτά που χρησιμοποιούνται ενάντια σε εμάς, έτσι, τα καιρικά φαινόμενα, τα τεχνητά και οι σεισμοί και όλα αυτά που χρησιμοποιούν, όλα αυτά μέσω της τεχνολογίας είναι. Τι έκανε τεχνολογία, έφτιαξε πυράβλους, έφτιαξε όπλα, έφτιαξε αυτά. Καλά, τους υπολογιστές που μιλάμε αυτή τη στιγμή, παίζουμε, τα φέρατε τα τραγούδια σε ένα στικάκι. Ακόμα και το φως που έχουμε και η λάμπα τεχνολογίας. Αυτό από τη μία όμως είναι δικό τους κόλπο. Γιατί μας παρακολουθούν όλους μέσα, δηλαδή έχεις Facebook. Mm-hmm. Παρακολουθήσε. Ό,τι και να πεις, το έχουν παρακολουθήσει. Και αυτό να μην είχες πάλι θα μπορούσες να σε παρακολουθήσουν. Θα σε παρακολουθήσουν στον δρόμο. Δηλαδή, γιατί να ασχολούνται τόσο πολύ με τις ζωές. Δηλαδή, κάτι θέλουν. Αυτό είναι αρρώστια. Γιατί να σε παρακολουθούν. Δηλαδή, ναι, σου λέει άλλος, είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν ξέρω, σε βλέπουν, πας να φας σουβλάκι και μόλις βλέπουν ότι έχεις πάει, έρχονται και αυτοί από πίσω. Δεν μπορούν να το σκεφτούν να πάνε από μόνοι τους. Δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι εντελώς. Μην χωρίς νοημοσύνη δηλαδή. Έτσι όμως όπως το λέτε δεν είναι έτσι λίγο οι τοπαθές. Δηλαδή αφού μας παρακολουθούν και μας ελέγχουν, ποιος ο λόγος? Δεν καθόμαστε να σκάσουμε ξενοχωρίες στα μάτια μας. Δεν είναι ενοχλή που μας παρακολουθούν και μας ελέγχουν. Κάποιοι το κάνουν και για καλό. Με την άποψη είναι ότι δεν θα τρελαθώ κιόλας γι' αυτό. Ναι. Το γνωρίζω, είναι κάτι που το γνωρίζω και συνυπάρχω μαζί του. Από εκεί και πέρα κάνω τις επιλογές μου σαν άνθρωπος και θα επιλέξω εγώ τι θα κάνω, τι θα χρησιμοποιήσω, τι θα φάω, τι θα πιω, τι όχι. Από τη μία σκέφτεσαι ότι παρακολουθούν και ελέγχουν από τα πάντα. Από τα φάρμακά μας, από το νερό που πίνουμε, από τα τρόφιμά μας. Δηλαδή ελέγχουν τα πάντα και τα κατευθύνουν τα πάντα. Επομένως προσπαθώ λίγο να διαλέγω πιο σωστά ας πούμε και τις τροφές και οτιδήποτε, αλλά και πάλι όλα τα κάνω με ενδιασμούς λόγω του ότι ξέρω τι γίνεται με όλα αυτά, όπως και με τους εμβολιασμούς ας πούμε, τώρα που έχει γίνει ένας δώρος με όλα αυτά. Καλά, αυτό προσπαθούσαν τόσα χρόνια να το κρύψουν. Πάλι καλά βγήκανε κάποιοι επιστήμονες άνθρωποι. Δεν βγήκα εγώ, ο Βασίλης και ο κάθε ανίδεος, ας πούμε, επί του θέματος να πει την άποψή του απλά και ότι αυτό είναι και αυτό τέλος. Με αποδείξεις. Πόσο επιβλαβές είναι όλα αυτά για τον ανθρώπινο οργανισμό και ότι είναι και αυτό ένα σχέδιο της παγκόσμιας πλεκτάνης κατά της ανθρωπότητος, για να μας βάζουν μέσα στο αίμα μας τον ιό του καρκίνου, τον ιό του AIDS, το πιο απλό που είναι τα κονδυλώματα, από χίλιους ιούς που μπορούν να βάλουν μέσα σε μία δόση ενός εμβολίου. Θα κολλήσει το μωράκι που τον αγέννητο κονδυλώματα. Γιατί να του κάνουν τέτοιο εμβόλιο σε έναν αγέννητο μωρό, ας πούμε.
ή να του κάνουν τη υπατήτηδα. Και αυτό ποιο είναι ο στόχο, η μείωση του πληθυσμού. Η μείωση του πληθυσμού. Ναι, ναι. Και τι κερδίζει κάποιο από τη μείωση του πληθυσμού. Μα δεν το κάνει, δεν το κάνει παντού. Δεν το κάνει, κάνει στι χώρε. Σε συγκεκριμένε χώρε που θέλουν. Που θέλουν τη μείωση του πληθυσμού, mm-hmm. είναι συγκεκριμένοι οι στόχοι που έχουν και το στόχαστρο είναι σε συγκεκριμένες χώρες που το κάνουν αυτό. Σε χώρες που δεν θέλουν να αναπτυχθούν, είτε οικονομικά, είτε να σταματήσουν να γεννάνε οι μήτρες. Να μην υπάρχουν παιδιά, υπογενετικότητα. Mm-hmm. Το κάνουν σε συγκεκριμένες χώρες αυτό. Ο σκοπός τους δηλαδή είναι να εξοντώσουν κάποιους λαούς. Και από ό,τι φαίνεται, οι λαοί αυτοί είναι και οι μετρημένοι που είχαν από τα αρχαία χρόνια πολιτισμό, όπως είναι η Ελλάδα, ας πούμε. Θα μιλήσω για τη χώρα μου, δεν θέλω να αναφερθώ σε κάποια άλλη χώρα. Ναι. Γιατί δεν ζω εκεί για να γνωρίζω περαιτέρω πράγματα. Εδώ ζω. Όπως και το μάτι του κυκλώνα αιωνίως, το έχουμε γράψει και στο κομμάτι, η Αφρική. Δηλαδή όλοι στέλνουν λεφτά και δεν σώζεται κανένα παιδί. Δηλαδή αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Και μετά έρχονται, γιατί έχω πάρα πολλούς φίλους και από εκεί, έρχονται όλοι αυτοί που πάνε εδώ στην Ευρώπη, στην Αμερική και λένε ζούμε φασισμό εκεί πέρα. Από ποιον ζεις το φασισμό, το έχεις ψάξει? Γιατί λένε οι λευκοί φταίνε. Το έχεις ψάξει, φταίνουν οι λευκοί. Φταίνε και οι λευκοί. Ε βέβαια, αφού ήταν απεικιοκρατία. Ναι, αν και βέβαια, οι πρώτοι λευκοί που πήγαν προς την Αφρική, πήγαν για να βοηθήσουν, γιατί για όλο αυτό που γίνεται στην Αφρική, ευθύνονται 5 άτομα που είναι Αφρικάνοι και είναι και αυτοί μαύροι. 3 Νιγεριανοί και 2 Γκανέζοι. Που είναι, δεν ξέρω, βασιλιάδες θεωρούνται, υφιστάμενα στελέχη της Μασονίας. Πάντως είναι 5 άτομα που είναι μαύροι. Δεν είναι κανείς λευκός από αυτούς τους 5. Αυτοί κάνουν κουμάντο εκεί πέρα. Πήγαν κάποιοι λευκοί εκεί να βοηθήσουν και μαζί με τους λευκούς πήγαν και άλλοι λευκοί για να μην βοηθήσουν. Πώς ήρθε στην Ελλάδα ο Όθωνας κάποτε να βοηθήσει? Μαζί με τον Όθωνα όμως ήρθε και η Μάγισσα Μπλατβάσκη, που ήρθε να καταλύσει την Ορθοδοξία στην Ελλάδα, όπως η συγκεκριμένη το έκανε και στη Ρωσία. Mm. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι ότι σε κάθε χώρα μαζί με τους καλούς που πάνε να βοηθήσουν, έρχεται και η Σάρα και η Μάρα μαζί με αυτό που πάει να βοηθήσει. Αυτός που θέλει να βοηθήσει δεν μπορεί να ελέγξει ποια άτομα έχουν έρθει μαζί του. Δηλαδή να έχει 300 μαζί του και να ελέγξει 300 άτομα, δεν μπορεί κανένας να το κάνει αυτό. Να ελέγξει. Και μετά γίνεται όλο αυτό που γίνεται. Και την πληρώνει η Αφρική πρώτα απ' όλα. Από όλους τους πληθυσμούς, δηλαδή πρώτη που την πληρώνουν οι Αφρικάνοι. Και βέβαια και αυτοί δεν το στηρίζουν μετά, γιατί έχουν και αυτοί πολύ καλούς ποιητές, συγγραφείς, πολλούς που πολεμάνε, που είναι και αυτοί αντινεοταξίτες, όλα αυτά. Αλλά πιο πολλοί τι κάνουν? Πάνε στην Αμερική, έρχονται στην Ελλάδα και κάνουν συμμορίες. Δηλαδή, πολεμάνε το συμμορίτη με συμμορία. Δηλαδή, με τα ίδια πράγματα. Και δεν το αντιλαμβάνονται. Το αντιλαμβάνονται, mm-hmm. αλλά πέφτουν και αυτοί στο χρήμα. Μάλιστα. Έχω κάποιες ερωτήσεις να σας κάνω, αλλά λέω τώρα να ακούσουμε πάλι ένα τραγούδι. Να δω τώρα πώς θα το καταφέρω. Εγώ με τα κουμπάκια εδώ πέρα. Αλλά θα τα καταφέρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Να δούμε εδώ. Κοίτα με,
δε τη λύπη στα μάτια μου, κοίταμε. Δε τη ψυχή στα κομμάτια μου, κοίταμε. Και λίγη χαρά δώσ' μου στον εφιάλτη μου, γίνε φως και αδερφός μου, κοίταμε. Δε τη λύπη στα μάτια μου, κοίταμε. Δε τη ψυχή στα κομμάτια μου, κοίταμε. Και λίγη χαρά δώσ' μου στον εφιάλτη μου, γίνε φως και αδερφός μου. Νύχτα θα φύγω, το φως καληνυχτίζω. Μέσα στο κρίζω, τις πιο φρικτές μου σκέψεις αντικρίζω. Κατάματα τους δαίμονες μου αντιμετωπίζω. Σε δρόμους άδειους τριγυρίζω. Μέσα στο σκοτάδι, στις πύλες του Άδη, ψάχνω ένα σου σημάδι. Έχει μπερδευτεί το κουφάρι. Στον εαυτό μου σκοντάφτω και πάλι. Στον εαυτό μου σκοντάφτω και πάλι. Αιμονή, αυτοκαταστροφική επιλογή. Εικόνα χαραγμένη, ανεξιτηλή. Ποιος μου ρίχνει συνεχώς αλάτι στην πληγή. Δεν είμαι εγώ, είσαι εσύ που δολοφόνησες μια παιδική ψυχή. Περνάει ο καιρός, επιμένω χρονός. Πιο δυνατός, το θρέφει ο πόνος. Που δεν ξεχνά, δεν ξεφτίζει το μυαλό. Συνεχίζει, με σκέψη στερίζει. Τα πίσω προστιμίζει, με περικλείουν τύχη. Χαμένη στην κοιλάδα των ονείρων. Χαμένη στο παραμύθι, μέσα στη λύθη. Κοίταμε, δε τη λύπη στα μάτια μου, κοίταμε. Δε τη ψυχή στα κομμάτια μου, κοίταμε. Και λίγη χαρά δώσ' μου στον εφιάλτη μου, γίνε φως και αδερφός μου, κοίταμε. Δε τη λύπη στα μάτια μου, κοίταμε. Δε τη ψυχή στα κομμάτια μου, κοίταμε. Και λίγη χαρά δώσ' μου στον εφιάλτη μου, γίνε φως και αδερφός μου. Θέλει ώρα να φύγω, να μην τους ξαναδώ. Όσο ψέματα λένε, στα μάτια δεν τους κοιτώ. Μα αν κοιτάξω τους, θα έρθω στο βράδυ τους. Κοντά μου τους σωθεί κάποια ανάγκη τους. Μόνος φτιάχνω φως από το σκοτάδι τους. Ατέλειωτο κι αυτό, θα με θυμούνται, δίνω show. Αιώνι ακούω, μόνος μου δεν κάθομαι πια για να σκεφτώ. Κοίτα με στα μάτια, μονολίθι δεν πέφτει πια το δάκρυα, θα γκρέμιζε παλάτια. Δεν πέφτει πια το δάκρυα, θα γκρέμιζε παλάτια. Κοίταμε, δε τη λύπη στα μάτια μου, κοίταμε. Δε τη ψυχή στα κομμάτια μου, κοίταμε. Και λίγη χαρά δώσ' μου στον εφιάλτη μου, γίνε φως και αδερφός μου, κοίταμε. Δε τη λύπη στα μάτια μου, κοίταμε. Δε τη ψυχή στα κομμάτια μου, κοίταμε. Και λίγη χαρά δώσ' μου στον εφιάλτη μου, γίνε φως και αδερφός μου. Ευτυχώς που είναι η ωκεανίδα δίπλα και ακούει καλά, γιατί να περιμένω να ακούω εγώ καλά, σωθήκαμε τώρα. Έχω βιονικό αυτή, πιάνω όλους τους ήχους. Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως, έτσι γιατί πιάσαμε την κουβέντα όση ώρα έπαιζε και το τραγούδι και αυτά και είπατε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Δηλαδή, αυτό το με προβληματίζει. Εντάξει, πάμε λίγο στην περίπτωση Ελλάδας, ωραία. Ζούμε έναν ολοκληρωτισμό, να μην λέμε φασισμό, γιατί έχει γίνει, έχω συγκαθεί να την ακούω αυτή τη λέξη. Ζούμε, θεωρείτε ότι ζούμε και αν ζούμε, εσείς πώς το βιώνετε στην καθημερινότητά σας? Θες να πεις εσύ? Εντάξει, το ζούμε δύσκολα, όχι μόνο εμείς, δεν μιλάμε για μας, πολλοί που μιλάμε ζουν πάρα πολύ δύσκολα, δηλαδή... Το έχετε δει εσείς ή το έχετε ακούσει, το βλέπετε, δηλαδή καθημερινά? Το βλέπουμε, το ζούμε. Ανθρώπους που ζούμε κι εμείς και τους βλέπουμε. Και από φίλους μας και από συγγενείς μας και από τους ίδιους και από εμάς. Και οι ίδιοι, ναι. Είναι πολύ δύσκολα, πολύ δύσκολα. Δηλαδή, πόσα λεφτά να χρειάζεται ένας άνθρωπος, π.χ. για να ζήσει, στη χειρότερη. Θέλει 100 ευρώ ο καθένας το μήνα, μόνο για το φαγητό. Γιατί πόσο θα φάει, τι, δεν θα φάει τίποτα. Έχει δέη, έχει νερό, έχει ενίκεια. Τώρα όλα τα υπόλοιπα είναι πολυτέλειες. Δηλαδή, να έχεις αυτοκίνητο, να έχεις εξοχικό. Όλα αυτά πιστεύω. Εντάξει, το αυτοκίνητο είναι πολυτέλειο, σε πάει από εδώ εκεί. Μπορεί να πάει στη Γερμανία. Στι μέρε μα είναι πολυτέλειο όμω να το πληρώνει. Μάλιστα. Έχει τα έξοδα του. Κατάλαβα. Αν κάνει π.χ. 600 ευρώ ναι. και δίνει 200 ευρώ στο ενίκιο, ναι. σου μένουν 400. Ναι. 400. Στο δίμηνο γίνονται 800. Στο δίμηνο από τα 800, τώρα που είναι και χειμώνα, θα σου έρθει σίγουρα 300 ευρώ το ρεύμα. Έτσι, μένει στα 500. 5 άτομα, 2 μένες με 500 ευρώ, πώς ζουνε, ξέρω εγώ. Με ενδυμασία, με φαγητό. Με βενζίνες, με όλα.
Ναι, όλα, και δεν λέμε για τις βόλτες άμα είσαι νέος, mm-hmm. που έστω να βγεις μια φορά. Μια πενταμελής οικογένεια, ας πούμε, ναι. Υπάρχουν και οικογένειες που έχουν παραπάνω μέλη. Ξέρουμε κι εμείς προσωπικά, είναι φίλοι μας και... Και πώς ζουν. Είναι πολύ δύσκολα. Δεν ζουν, αυτό είναι το θέμα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Χρωστάμε. Φανταστείτε χρωστάμε. Ότι προσωπικά ό,τι μπορούμε τους βοηθάμε. Εμείς. Ναι. Που και εμείς μας τρέχουν από τα μπατζάκια να το πω κοινώς και... Τους τα δίνουμε να μην χρωστάνε αυτοί. Δηλαδή, να... πώς γίνεται τώρα σε αυτούς που είναι... που αισθάνονται τον πλησίον τους. Mm-hmm. Βγάζει εσύ 500 ευρώ το μήνα και άλλος δεν βγάζει τίποτα. Και χρωστάει αυτός 800 ευρώ π.χ. και εσύ 200. Του δίνεις 200 να δώσει κάτι στα χρωστούμενα αυτός και μετά χρωστάς και εσύ. Γιατί αυτός χρωστάει πιο πολλά. Πρέπει να δώσει κάτι αυτός, δηλαδή που χρωστάει περισσότερα. Αλλιώς θα του κάνουνε. Τώρα, δηλαδή μιλάμε με κάτι φίλους που τι κάνουν. Νοικιάζουν όλο σπίτια με 100 και 150 ευρώ και δεν βγαίνουν να πληρώσουν ούτε το ενίκιο. Αυτά τα 150 ευρώ δεν βγαίνουν να τα πληρώσουν. Οπότε τι κάνουνε, περνάει ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μήνες και τους διώχνουν μετά και πάνε σε άλλο σπίτι. Και πιο πολλοί αυτό κάνουν. Χρωστάνε σε κάθε σπίτι που πηγαίνουν. Γιατί δεν βγαίνουν να δώσουν. Πώς θα τα απεξέλθουν δηλαδή με όλα αυτά. Όταν τα λεφτά τα έχουν συγκεκριμένοι, συγκεκριμένες οικογένειες, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Πάντα τις τα είναι συγκεκριμένες, δεν είναι φαινόμενο της κρίσης αυτό. Αυτό όμως, μα η κρίση αυτό είναι, αυτή είναι η κρίση. Mm-hmm. Αυτή, επειδή είναι αυτοί σπάταλοι, βιώνουμε εμείς την κρίση. Αυτό είναι η κρίση. Είναι σπάταλοι γιατί είναι. Είναι σπάταλοι. Αφού έχουν λεφτά, ό,τι θέλουν μπορούν να ξοδέψουν. Ναι, ναι. Όταν ένας κάποιος, π.χ. ένας γνωστός που παίρνει 2.000 το μήνα και μου λέει δεν βγαίνει, σημαίνει ότι είναι σπάταλος. Α, γιατί εγώ δεν... πήγαινα σε πιο ναι, μεγάλα ποσά. Γιατί δεν τα χρωστάει. Ναι. Δεν τα χρωστάει αυτά τα λεφτά. Είναι σπάταλη γυναίκα μου, είναι σπάταλη κόρη μου, είναι σπάταλη... Δηλαδή, μου εξηγεί ότι επειδή είναι σπάταλη εκείνη, πρέπει να παίρνει περισσότερα λεφτά, π.χ. από τη δικιά μου οικογένεια που δεν είναι σπάταλη. Γιατί να γίνει αυτό. Δηλαδή... Αυτός όμως δεν εντάσσεται στις οικογένειες που λες. Όχι, δεν εντάσσεται στους πολύ πλούσιους. Ναι. Αλλά να πάμε τώρα και στους πολύ πλούσιους. Mm-hmm. Υπάρχουν πάρα πολλοί πλούσιοι, για να μην λέμε ονόματα τώρα, και θυχτούνε. Γιατί υπάρχουν αποδείξεις και χαρτιά που είναι, τα έχουν δώσει στον πρόεδρο της Βουλής. Και άτομα, γιατί δεν μπορούν να τα δώσουν αυτά τα χαρτιά μόνο πολιτικοί. Μπορεί να τα δώσει και κάποιο άλλο άτομο αυτά τα χαρτιά. Άμα έχουν διαβάσει τους νόμους συντάγματος κάποιοι. Άσχετα άμα δεν τους στηρεί κανείς. Και ένας απλός πολίτης μπορεί να πάρει την καταθέση. Δεν είναι θέμα αυτό. Το θέμα είναι τι γίνεται. Δίνουν αυτά τα χαρτιά. Υπάρχει κόμμα που χρωστάει 60.000 ευρώ στη ΔΕΗ. Έτσι. Και παραπάνω. Ναι. Μα καλά, λες για τη ΔΕΗ. Χρωστάει και αυτό. Χρωστάει στις τράπεζες. Χρωστάει αυτό 60.000 ευρώ στη ΔΕΗ. Όλο το κόμμα. Που θα μπορούσε με ένα χιλιάρικο καθένας, που ένα χιλιάρικο για αυτούς δεν είναι τίποτα, να ξεχρεώσουν. Mm. Δεν το πληρώνουν. Δεν πληρώνουν εκεί οι Αθήγανοι σε κάτι περιοχές, Ζεφύρι, Άνω, Λιώσια και από εκεί που τα έχουν όλα τα φώτα ανοιχτά 24 ώρα. Γιατί δεν πληρώνουν. Δεν το πληρώνουν. Δεν το πληρώνουν. Και γιατί έχουν ρεύμα. Γιατί τους φοβούνται. Αυτό δεν μπορεί να φοβούνται. Λόγω των ναρκωτικών. Λόγω των ναρκωτικών, λόγω της συνεργασίας τους, να μην λέμε με ποιους. Mm-hmm. Γιατί δεν φταίνε κι αυτοί. Mm-hmm. Υπάρχουν πολλοί. Οι περιοχές που αναφέρεις και. Αυτά είναι. Ναι. Γίνεται μεγάλη διακίνηση. Να μεγάλη διακίνηση που όμως αυτή η διακίνηση δεν την κάνουν αυτοί. Υπάρχουν άλλα άτομα από πίσω τους. Ναι, εντάξει. Αυτοί είναι καταδικασμένοι. Δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Mm-hmm. Κάποιοι και να θέλουν να μεγάλη. Ενταχθούν στην κοινωνία δεν τους αφήνει το σύστημα. Ναι, σωστά είναι αυτό. Γιατί ξέρω πολλά παιδιά που δουλεύουν και ξέρω και πολλούς που έχουν πολλά λεφτά δουλεύοντας. Που δεν ασχολούνται με τέτοια. Γιατί λέει αυτοί είναι καταραμένοι, εμείς δουλεύουμε. Mm-hmm. Έτσι, γιατί όλοι αυτοί που χρωστάνε να πληρώνω εγώ το ρεύμα, νταβατζιλίκι δηλαδή, γιατί έτσι είναι αυτή η λέξη, τόσο χήμα, νταβατζιλίκι, να πληρώνω εγώ 350 ευρώ το ρεύμα από το πουθενά, λέμε, μόνο και μόνο για να έχω ζέστη, φως και να τρώμε, και όλοι αυτοί να κάνουν ό,τι θέλουν και να μην πληρώνουν ποτέ τίποτα. Και όλον αυτόν το ρεύμα να το πληρώνω εγώ.
Εγώ και ο καθένας πολίτης δηλαδή. Ναι, ναι. Γιατί οι πιο πολλοί που πληρώνουν είναι αυτοί που δεν έχουν. Γιατί αυτοί φοβούνται. Αυτοί που έχουν δεν πληρώνουν. Σου λέει τι θα μου κάνεις. Δεν θα πληρώσω. Τι θα μου κάνεις. Εγώ είμαι ο τάδε. Δεν τους ακουμπάνε. Γιατί δεν τους ακουμπάς. Γιατί δηλαδή το κράτος να μην κάνει τίποτα. Το οποιοδήποτε κράτος. Δηλαδή το κάθε κόμμα. Ένα κόμμα να βοηθήσει ό,τι και να είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει αριστερά, δεξιά, δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί όλοι είναι επαγγελματίες. Λες και είναι ποδοσφαιρική ομάδα. Κάνουν μεταγραφές και δεν βοηθάνε κανένα. Δεν τους νοιάζει για τον συνάνθρωπο. Τα επιδόματα δεν τους νοιάζει που όλα τα επιδόματα τα παίρνουν άτομα που δεν έχουν πρόβλημα. Όλα τα ΕΣΠΑ τα παίρνουν με κονέ. Εταιρείες μέσα προσλαμβάνουν άλλα άτομα και άλλα έχουν δηλωμένα. Και αυτή του άδει μια ταυτότητα δεν ζητάνε ποτέ. Γιατί όλα αυτά δεν τα ξέρουν. Τα ξέρουν. Δεν κάνουν τίποτα όμως. Γιατί μόλις έχω πάρει ένα 50-αρικάκι, το βάζω στην τσέπη όλα καλά μετά. Για ένα 50-αρικο δηλαδή έχει πουλήσει όλους τους υπόλοιπους. Άρα αυτό, Βασίλη, δεν είναι όμως μόνο θέμα αυτών που έχουν την εξουσία. Αυτό είναι και έχουν... τον από κάτω. Γιατί αν εμένα μου δώσει ένα 50-αρικο και κάνω, εξυπηρετήσω όλα αυτά τα συμφέροντα για ένα 50-αρικο, δηλαδή για τίποτε σχεδόν, ας πούμε. Για ένα 50-αρικο από τον ένα. Ναι. Την μέρα μου έχει πάει. Ναι, εντάξει. Έστω, αλλά το κακό που προκαλώ είναι πολύ μεγαλύτερο. Δεν το καταλαβαίνει γιατί τον καθένα τον νοιάζει το σπίτι του. Εγώ από παντού αυτό που ακούω είναι μου λένε να σε νοιάζει η οικογένειά σου και το σπίτι σου. Και η δουλειά σου μου λέει. Δουλειά μου του λέω είναι να έχει όλος ο κόσμος δουλειά και το σπίτι μου είναι όλος ο κόσμος. Αυτός είναι ο Έλληνας του λέω. Αν κάποιοι Έλληνες έχουν περάσει μια άλλη ιδεολογία, ο αληθινός Έλληνας είναι αυτός. Δουλειά να έχουν όλοι οι άνθρωποι και ο κόσμος όλος είναι σπίτι μας. Σπίτι όλων. Δηλαδή, άμα αρχίσει εδώ, θα πάει και λίγο πιο δίπλα και δίπλα και δίπλα και δίπλα και μετά καταστραφήκαμε όλοι δηλαδή. Ούτε αυτούς συμφέρει που έχουν το χρήμα. Γιατί και αυτοί θα χάσουν. Γιατί μετά δεν θα δουλέψω εγώ, θα πω δεν πάω στη δουλειά. Τι να πάω να πάρω αυτά, αυτά που μου δίνουν. Δεν τα θέλω. Συγγνώμη, κάποιος μας καλεί. Ναι, συγγνώμη γιατί άκουσα κάτι και νόμιζα ότι ήταν από το μηχάνημα. Πάμε. Ναι, θα πας όμως να δουλέψεις, έστω και λίγα, αφού αυτό το ακούμε. Σου λέει εντάξει, το να μην έχω δουλειά καθόλου, θα πάω εκεί ή θα προτιμήσω να μείνω 4 μήνες απλήρωτος και να λέω ότι έχω δουλειά. Αυτός είναι ψυχαναγκασμός όμως. Α. Τον αναγκάζουν τον κάθε πολίτη, τον κάθε άνθρωπο να πάει να δουλέψει για τόσα, ναι. Αφού τόσο ορίζουν. Mm-hmm. Άρα αναγκαστικά ένας από το να κάτσει να πεινάσει θα πει εντάξει θα πάω και γι' αυτό. Mm-hmm. Απ' την άλλη με τις άποψεις ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι εμείς, αν υπήρχε μία ένωση, έτσι, από όλους εμάς και αν όλοι εμείς στεκόμασταν ενάντια σε όλο αυτό το σύστημα, να υπήρχε ομαδικότητα, συλλογικότητα όμως, έτσι, να μην το κάνει ένας 5, 10, 15, δεν φτάνουν. Είναι γελίο δηλαδή. Όταν δεν υπάρχει μια ομαδοποίηση πολλών μαζί ανθρώπων, ίσως κάτι να καταφέρουμε. Ίσως κάτι να αλλάξει. Όταν θα σταματήσει ο Βασίλης, ο κάθε Βασίλης, η Μαρία και η κάθε Μαρία να πηγαίνει στη δουλειά, έτσι, να πει από μόνος του, όχι, εγώ δεν θα πάω. Και να πει και ο άλλος μετά, ο συνάδελφος, δεν θα πάω ούτε εγώ. Και να πάει ένας κύκλος. Όχι για μια μέρα ή δύο. Όχι για μια μέρα. Μιλάμε για ένα μήνα. Μιλάμε για αποχή. Πολύήμερη αποχή. Mm-hmm. Για μήνες. Το λένε μετά. Αυτό. Το πολύ το συζητάνε. Το μήνα θα χάσει. Η απεργία διαρκείας. Θα χάσουν και τα αφεντικά και το κράτος. Για ένα μήνα όμως. Ναι, για ναι. Μια μέρα και δύο μέρες δεν γίνεται τίποτα. Να ολοκληρώσω. Δεν θα χάσει τίποτα. Κάτι που δεν σκέφτεται ίσως ο κόσμος ή που το έχει σκεφτεί και πάλι το φοβάται να το επιχειρήσει είναι ότι εσύ δουλεύεις για αυτόν, αυτός βγάζει από τα χέρια σου και από τα πόδια σου. Mm-hmm. Αυτά τα λεφτά που παίρνεις δεν τα ζητιανεύεις, τα έχεις δουλέψει. Τα αξίζεις. Επομένως αυτός σε έχει ανάγκη περισσότερο από τον έχεις εσύ. Αυτός βγάζει τα διπλά, τα τριπλά, τα πενταπλά, εσύ παίρνεις αυτά τα ψίχουλα. Έτσι, που και ιδίως άμα έχεις οικογένεια
Δεν φτάνει για κανένα λόγο να ζήσεις με 470 ευρώ και έχεις ενίκια, ρεύματα, παιδιά να τα ζήσεις. Πώς? Αυτοί έτσι τα ζουν τα παιδιά τους. Όχι, γιατί είναι λαμόγια. Μεγαλοκαρχαρίες. Ρουφάν το αίμα το δικό μας και το οποιοδήποτε για να ζουν τα παιδιά τους καλύτερα και οι ίδιοι, οι βολεμένοι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι ναι, μας έχουν μετατρέψει σε παραγωγικές μηχανές χρήματος. Έτσι, έχουν κάνει τη δουλειά δουλεία. Από εκεί και πέρα όμως, αυτοί πιο πολύ έχουν ανάγκη εμάς για να παράγουν και αυτοί το δικό τους χρήμα. Αν σταματήσουμε εμείς οι μηχανές, πατήσουμε το κουμπάκι, το stop, το off, θα σταματήσουν και αυτοί να βγάζουν. Mm. Επομένως, πιστεύω ότι έτσι είναι ένας καλός λόγος να γίνει αυτό και αποσκοπεί σε κάτι πολύ καλύτερο, προς όφελος όλων. Μας πέρασε όμως ο χρόνος. Αυτό θα κλείσουμε πάλι με ένα τραγούδι των παιδιών και το μήνυμα πιστεύω, αν κάνω λάθος να με διορθώσετε, ότι αρκεί ένα κουμπί συλλογικότητα και ομαδικότητα για να σταματήσει αυτή η κατάσταση και όχι ατομισμός. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.